Έχουμε έναν άντρακλα πριν να μπούμε στα νέα μας. Θέλω να υποδεχτούμε με το πιο δυνατό μας χειροκρότημα το Σταύρο, παρακαλώ πολύ. Σταύρο μου, αγόρι μου, γλυκό. Καλώς ήρθες. Κάτσε να έρθει εδώ, να είμαστε στο ίδιο ύψος περίπου. Είσαι πιο ψηλός από μένα. Έλα εδώ κοντά μου, να ακούγεσαι. Είσαι καλά. Έλα πιο κοντά μου. Έλα πιο κοντά μου. Όσο πιο κοντά μου γίνεται. Είσαι καλά. Mm-hmm. Πες μας, ήρθες, έβαλε και εσύ τα καλά σου, ήρθες να μαζί σήμερα. Μα κοιτάξτε τον ειλικρινά. Γύρνα εδώ στη κάμερα να σε δει ο κόσμος, που είσαι έτσι ωραίος λεβέντης. Θυμίζω μου την ηλικία σου μόνο, Σταύρο μου. 7,5. Γυρίσαμε ένα ύφος, 7,5. Λοιπόν, πες μας όλα όσα ήρθες να μας πεις. Ήρθα πολύ για να ξαναγνωριστούμε. Ναι. Αν το ξεχάσατε. Όχι, μα πού ξεχνιέσαι, Σταύρο μου, να σε ξεχάσουμε. Και βέβαια. Και βέβαια. Σε τέλειο. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω κάτι. Πες μου. Παναγία μου, ανησυχώ. Ναι. Τα μάτια σου με πλάνεψαν και με έφεραν κοντά σου. Μα πιο πολύ ερωτεύτηκα την τρυφερή καρδιά σου. Αγάπη μου! Σταύρο μου! Αγάπη μου! Κάτσε να σηκωθώ έτσι να σε αγκαλιάσω. Σε ευχαριστώ. Πες έτσι λόγια να λύσουν και ο Εφραίμ. Όχι, να σου πω την αλήθεια. Να μου το φέρεις σε μια συνάντηση, θέλω να του μιλήσω. Για να του πω πώς να έχει στο νόμο του μια γυναίκα. Έλα, Σταύρο μου, έλα. Έλα, κάτσε εδώ να μας τα πεις. Έλα. Κάτσε εδώ. Εδώ. Κάτσε γιατί φτάνω. Ναι, μην ανησυχείς. Έτσι, εδώ. Σε φέρω και κοντά. Λοιπόν, πες τα όλα. Με λένε Σταύρο Κυπριανό, όπως είναι η Ζαχαρή, ή τι άλλο θέλετε να σας πω. Σπίτι σου, η μάμα σου, έτσι, πόσες ώρες της μιλάς την ημέρα? Περίπου σχεδόν όλη την ημέρα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι θέλεις να πεις του Γιώργου, ας σου το φέρω δηλαδή, σε μια συνάντηση, κάτσε να σε καθαρίσω γιατί βάλα σου λίγο make-up. Ναι, τι θα του πεις? Τι θα του εξηγήσεις? Μα κοίταξε το πατσούλα, είναι Παναγία μου. Σκέφτομαι, το έχω τα απορία. Τι θα του πεις? Μα αφού υποτίθεται είσαι δάσκαλος, είπες μου, θα του πω πώς να έχεις το όνομα του μια γυναίκα. Πώς έχεις το όνομα του μια γυναίκα? Πρέπει να τη σέβεται. Ναι. Πρέπει να της μιλά γλυκά. Ναι. Τι άλλο. Τούτα. Να τη σέβεται και να της μιλά γλυκά. Είσαι καλυμμένο, Σταύρο μου, είσαι μια χαρά. Πώς θα της δείχνει την αγάπη του? Πώς δείχνει την αγάπη του ένας άντρας σε μια γυναίκα? Με ωραία λόγια. Με ωραία λόγια, καλέ μου. Τι να λέμε τώρα. Μπράβο, ρε Σταύρο μου. Ειλικρινά. Είσαι λεβέντης. Κάτσε, φίλε, σε απαλά να με σου αφήσω κραγιόν. Σε πειράζουν τα κραγιόν, ναι. Αυτά. Σημάδια από φιλιά. Όχι, καθόλου, σε πειράζουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το υπέροχο λουλούδι. Αλλά πες μου